Ξανά στα δικά μας και σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία, ένας άνδρας έχει βρεθεί νεκρός και οι πληροφορίες λένε ότι έχασε τη ζωή του μετά από καυγά. Ευλαμπία, είναι αναστατωμένη εδώ γειτονιά στη Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι φαίνεται, για ασήμαντη αφορμή, δύο αδέλφια επιτέθηκαν στον 52χρονο άνδρα, ο οποίος και έχασε τη ζωή του. Ήταν 9 το πρωί, όταν ο 52χρονος, ο οποίος έχει τον Νίκο Τελετών που βλέπετε απέναντί μου, καθάρισε τη τζαμαρία στο κατάστημά του και τα δύο αδέλφια, 40 και 42 ετών, ήρθαν εδώ, μένουν σε παρακείμενη πολυκατοικία, άρχισαν να χτυπούν στις τζαμαρίες. Λίγο αργότερα μπήκαν μέσα, ξυλοκόπησαν τον άνδρα, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, έχασε τη ζωή του από τα χτυπήματα, αν και η ιατροδικαστική έκθεση θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι γείτονες λένε ότι τα δύο αδέλφια γενικώς προκαλούσαν προβλήματα, ότι είχαν διενέξεις με τον 52χρονο, γιατί είχε ανοίξει τον Νίκο Τελετών στη γειτονιά. Άλλοι λένε επειδή τάιζε τις αδέσποτες γάτες. Όμως όλα αυτά θα φανούν από την προανάκριση. Έχουν συλληφθεί τα δύο αδέλφια και τώρα μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν στις αστυνομικές αρχές. Αδιανόητο, Αναστασία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του για σήμαντη αφορμή. Μετά από τα χτυπήματα κατέληξε να δούμε τι θα βγουν και από την έρευνα της αστυνομίας, τι στοιχεία θα έρθουν στο φως.